βροχές και πάμε τώρα στο θέμα που απασχολεί από χθες όλο τον κόσμο. Πάμε στα μέτρα της κυβέρνησης. Ανακοινώθηκαν ευνηδιαστικά, πρέπει να πούμε. Έχουν προκαλέσει ένα πολιτικό, έτσι, όχι σεισμό, αλλά μια πολιτική αντιπαράθεση. Εμείς πάμε να μείνουμε λίγο στα πιο οικονομικά, στα πιο τεχνοκρατικά. Στην τσέπη του καταναλωτή. Θα καλωσορίσουμε Μάριο Δρουσιώτη, πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και Στέλιο Πλατή, οικονομολόγο. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ακούσει διάφορες απόψεις για αυτά τα μέτρα. Ο κ. Πλατής μας ακούει? Ναι, σας ακούω. Ωραία, ευχαριστούμε. Από τηλεφωνική είμαι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε μαζί. Κύριε Δρουσιώτη, έτσι... υπάρχει εικόνα σε μένα. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε δική σας εικόνα, αλλά εγώ δεν με πειράζει. Ωραία, σας βλέπουμε και σας ακούμε καθαρά. Πάμε να συζητήσουμε. Κύριε Δρουσιώτη, σε πολύ γρήγορες έτσι γραμμές, πείτε μας τι μέτρα είναι αυτά. Να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Για να ξέρουμε τι σχολιάζουμε. Πριν να πω κάτι, να συμπληρώσω κάτι για τον προβληματισμό των νεφών. Α, και εσείς, ήταν, το 1973 που έγινε ο βομβαρδισμός των νεφών. Και το 1973 ήταν η χειρότερη περίοδος ποτέ 100 χρόνων ανοβρίας. Γι' αυτό το 1973 έγινε αυτός ο βομβαρδισμός των νεφών. Έρχομαι τώρα... Κοίτα να δεις, ένα λεπτό. Το θυμάστε εσείς, το ζήσατε? Τις συζητήσεις θυμάστε εσείς? Θυμάμαι πολύ έντονα. Έκανε κάτι μικροψυχάλες. Σκοτώθηκε, δεν έκανε τίποτα, λέει. Ναι, δεν απέδωσε, γι' αυτό και το θυμάμαι, επειδή το έζησα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα μέτρα της ακρίβειας, κατά της ακρίβειας. Ήτανε καλά ή κακά, κύριε Δρουσιώτη? Τα θέλαμε ή δεν τα θέλαμε, τα είχαμε ανάγκη? Υπάρχει η κατηγορία του πληθυσμού.